ουσιαστικά μια σκάλα, έτσι, που αλλάζει συχνότητα. Με λίγα λόγια, απλά. Που αλλάζει τόνιση. Και έχει μια συγκεκριμένη κατάσταση αναβάθμισης ή υποβάθμισης. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς. Όλα στο σύμπαν έτσι πάνε. Αναλόγως στην κλίμακα της μουσικής, γιατί είναι συχνότητες. Βλέπεις όμως ότι υπάρχουν εκεί πέρα τα ημίτονα, που ενώ πάει ντο, ρε, μη, που φαίνεται μετά είναι το ημίτονο. Ναι ή όχι. Ντο, ρε, ημίτονο. Δεν πάει κατευθείαν. Φα. Ντο, ημίτονο. Έτσι δεν είναι. Ναι, όχι. Και υπάρχει άλλο ένα στο. Στο λα, σι. Στο λα. Ημίτονο. Όλα ημιτόνια. Για τις διέσεις λες. Ημιτόνια. Άρα γιατί έχει διέσεις λοιπόν, άμα το πάρουμε και το αναλύσουμε. Γιατί εκεί πέρα, όπως ανεβαίνει η κλίμακα και η μουσική, εκεί πέρα κάνει ένα, ας το πούμε, κενό και χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε κάτι για να περάσει την άλλη νότα. Δεν πάει κατευθείαν από τις άλλες, δεν πάει ντο, ρε, μη, φα, σο, λα, σι, αλλά εκεί πέρα σπάει και αυτή η δίαιση στην πραγματικότητα χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σοκ για να περάσει στο επόμενο. Έτσι κάθε φορά που ένας αναβαθμίζεστε, αυτό που συμβαίνει μέσα σας είναι να αλλάζει ενέργεια και να πηγαίνει ντο, ρε, μη. Αλλά κοιτάξτε τα τρία κατώτερα, ντο, ρε, μη. Και γιατί δεν μπορούμε να ανέβουμε στο άλλο. Το πρώτο σοκ που μπορούμε να ανέβουμε στο άλλο, έτσι, που χρειάζεται να κάνουμε για να δώσει την όθεση να γίνει δίαιση ώστε να περάσει μετά και μετά να πάτε στην άλλη δίαιση του λαιμού για να περάσετε εδώ πέρα όταν ανεβαίνει η κουνταλίνη. Το πρώτο σοκ λοιπόν είναι να καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνεστε, σκέφτεστε, νιώθετε δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι η ακύρωση του ίδιου σας, του εαυτού, ότι ξέρει την πραγματικότητα. Αυτό πάει ανάποδα σε εισαγωγικά από τη φύση, όμως όταν σοκάρεστε και φάτε αυτό το boost, ότι εγώ σοκάρομαι γιατί πάω ανάποδα στη φύση που μου λέει ότι εγώ ξέρω, αλλά εγώ δεν ξέρω, γιατί έχω καταλάβει ότι ακόμα βρίσκομαι στα κάτω διαφραγματικά και αλλιώς δεν μπορώ να ανέβω στα διαφραγματικά αν δεν καταλάβω ότι τα κάτω διαφραγματικά είναι πλάνη. Και έτσι λοιπόν κάθε φορά αυτό το εγώ ξέρω, ότι επειδή έτσι νιώθω, έτσι σκέφτομαι, αυτή είναι η αλήθεια μου, είναι η μοναδική αλήθεια, αυτό πρέπει να σπάσει. Αυτό το πρώτο σοκ, γιατί πάει ενάντια, τι είπαμε, πάνω στην αίσθηση, τη φυσιολογική του μέτριου ανθρώπου που λειτουργεί σαν αυτό που νιώθει να είναι η μοναδική του αλήθεια. Και φέρνει μεγάλο σοκ μέσα μας, όμως αυτό το σοκ, αυτό το βράσιμο που γίνεται, σας μεταφέρει συνειδησιακά και σας πετάει εκείνη το χώρο να συλλάβετε ότι εφόσον εγώ μπορώ να παρατηρήσω τον εαυτό μου σαν πλάνη, είμαι απ' έξω. Καταλάβατε. Οπότε κάθε φορά ό,τι και να λέτε, οι μαθητές του γνωστικισμού, οι μαθητές της αναβάθμισης, οι μαθητές του ιστορισμού, της αυτογνωσίας, για να ξεφύγουν λοιπόν, πρέπει να περάσουν αυτό το σοκ. Ότι δεν ξέρω. Γιατί ακόμα δεν έχω καταλάβει τι μιλάει μέσα μου. Γιατί ακόμα δεν έχω διάκριση. Οπότε κάθε φορά τι γίνεται, και αυτό σας είπα, άσκηση σιγής. Γιατί πρέπει πάντα στο μυαλό σας να έχετε, από τη στιγμή που είστε τώρα μαθητές και του πρώτου σοκ, ας το πούμε έτσι, και πάτε να περάσετε τον ντο, ρε, μη στο φα, έτσι, να ξεκινήσετε την καινούργια μετά κατάσταση αναβάθμισης, αυτό το πράγμα. Ότι δεν ξέρω. Και επειδή δεν ξέρετε και το θυμάστε συνέχεια, πρέπει να έχετε υπομονή, να δώσετε τον εαυτό στην υπομονή, να μπορεί να δώσετε τον χρόνο, να μπορείτε να το επιτρέψετε, να μάθετε την καινούργια αλήθεια που τώρα δεν αποδέχεστε. Γιατί και εγώ δεν διάβασα παλιά κάτι βιβλίες, είπα, έλεγα πω τώρα, ωραία που τα λέει. Και όταν πέταγε κάτι άλλο, ο δάσκαλος έλεγα, τι λέει, ρε. Τι λέει, δεν μας δουλεύει τώρα, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό. Α, είναι δυνατόν να λέει αυτά και μετά να λέει εκείνα. Δεν ήξερα ότι εγώ είχα το κόλλημα εκεί. Αλλά επειδή ήξερα αυτό το σοκ, ήμουν σε αυτό το σοκ, έλεγα, για να το λέει ο δάσκαλος, κάτι εγώ δεν θα έχω καταλάβει. Ενώ βλέπετε τώρα τους καινούριους μαθητές στην καινούργια εποχή. Για να λέει μαλακίες αυτός, καταλαβες, μαλάκας θα είναι, πάω σε άλλο δάσκαλο. Ακριβώς ανάποδο. Γι' αυτό και δεν πέραν το πρώτο σοκ. Για να κάτσουν να αφισβητήσουν τον εαυτό τους. Η αφισβήτηση λοιπόν του εαυτού είναι το πρώτο σοκ που περνάει και θα σας βάλει να περπατήσετε παραπάνω στην αναβάθμιση της ενέργειας μεταξύ των συγνωτήτων. Αν δεν κάνετε αυτή τη δίαιση μέσα σας, δεν μπορείτε να χειριστείτε τις άλλες καταστάσεις, να περάσετε τις άλλες βαθμίδες. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό είναι σίγουρο το πρώτο σοκ. Η μουσική έχει βγει από την μέθοδο, το πώς δουλεύει, έτσι, και περνάει. Η μουσική είναι αντιπροσωπεία το πώς δουλεύουν οι συγνώτες και οι δονήσεις. Αυτό είναι το σοκ δηλαδή. Αυτό είναι το σοκ. Ήρθαμε και κάτι άλλο μετά. Αυτό είναι το πρώτο σοκ. Αυτό είναι το πρώτο, μετά έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα. Στο τσάκρα της καρδιάς ή εννοείς στο τσάκρα του λαιμού? Κατά την ίδια. Στο τσάκρα του λαιμού. Αλλά στο τσάκρα της καρδιάς είναι αυτό το σοκ, το ένα. Δεν υπάρχει άλλο.
Όχι, αυτό είναι το πρώτο σοκ. Το επόμενο... Για να ανέβει πιο πάνω η ενέργεια. Τι χαρακτηριστικά έχει τα ίδια με το πρώτο σοκ? Όχι. Το επόμενο σοκ έχει να κάνει με την ακύρωση των αντιθέτων. Δηλαδή. Εδώ. Τι με το να βλέπεις ταυτόχρονα και τις τρεις απόψεις. Αρνητικό, θετικό, ουδέτερο. Καταλάβεις πάλι που σοκάρει την πραγματικότητα, ναι, γιατί πρέπει να βγεις από την αίσθηση της υπολικότητας. Και στο τελευταίο. Ποιο τελευταίο? Εδώ. Δεν έχει άλλο σοκ. Οκτάβα, όχι, δύο είναι. Α, δύο είναι οι διέσεις. Δύο σοκ περνάμε, δηλαδή, αν τις καρδιάς, αν το λαιμό. Άμα θες να κάνεις όλη την οκτάβα. Και μετά. Μετά πάρεις άλλη οκτάβα. Μετά αφήστε το, είναι πιο μεγάλο. Κάντε εσείς πρώτα αυτά. Φτάσουμε μέχρι εκεί. Τα τσάκρα που έχετε. Έτσι, μπράβο, να τα περάσετε όλα. Και όταν έρθει η ώρα θα μάθουμε. Φίλε, εγώ ρώταγα τη Νέφη. Εάν ο άντρας, όταν σοκαρίστηκε, εάν ο άντρας περνάει κάτι αντίστοιχο της γυναικείας κλιμακτηρίου, περνάει. Δεν ήξερα τι μου συνέβαινε. Περνάει. Δεν καταλάβαινα. Περνάει. Πού στην τι έχω. Κάτι είχα πάθει. Φορμόνι. Τεράστιες δυνάμεις βέβαια. Να κοιμάμαι 4-5 ώρες και να μην θέλω να σταματάω να δουλεύω είτε στο σπίτι είτε έξω. Ήταν τρομερό σοκ και τρομερή ενέργεια δηλαδή. Μα καταρχήν και. Το πάθα αυτό δηλαδή. Τώρα περιγραφή αυτό πήγε το μυαλό μου εκεί πέρα. Και άρχισα να ψάχνω και ακύρωνα και κατέληξα στο μάστερ εδώ πέρα που με έπιασε κλαδασμός. Συν και εσείς κάθε μήνα έχετε ένα είδος εισαγωγικά περίοδο, αλλά απλά δεν έχετε την ίδια περίοδο με εμάς. Κάθε μήνα κάπως... Είναι ορμονική μόνο. Ναι, ναι. Το είχα διαβάσει, θυμάμαι. Τι να πω, παιδιά. Πάω ότι αφού η σελήνη τους επηρεάζει όλους, η σελήνη βγαίνει και ξαναβγαίνει και κοιμάται, όλοι θα επηρεαζόμαστε. Έτσι πάνε αυτά. Απλά προσέχετε, γιατί αν δεν περάσετε το πρώτο σοκ, όσο και να νομίζετε, είσαστε ακόμα στο ντο ρε μι. Και το ντο ρε μι είναι απλά το φυσιολογικό του μέσου ανθρώπου. Γιατί όλοι το έχουν το ντο ρε μι. Γιατί είδατε, το ντο ρε μι δουλεύει ακριβώς όπως δουλεύει και το στομάχι. Το στομάχι τι κάνεις, βλέπεις, παίρνεις την ενέργεια από τροφή, πηγαίνει μέσα σου. Κάνει αυτό το ντορε μη τροφή, αλλά μετά περνάει και στα άλλα. Περνάει από τη δίεση και μετά προχωράει στο λεπτό έντερο. Καταλαβαίνεις, περνάει από τη δίεση στο παχύ έντερο και στο τέλος φεύγει και το να αναβαθμίζεται και γίνεται βιταμίνες, αίμα και τα υπόλοιπα που έχετε όλα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και γίνεται αυτό σας, έχει περάσει όλη την κλίμακα και τα άλλα απορρίπτεται. Αλλά έχει περάσει όλη την κλίμακα για να γίνει εσείς η τροφή. Ναι ή όχι. Ναι. Όμως η πληροφορία. Δεν είναι φτιαγμένη ακόμα σε αυτή την κατάσταση ο ανθρώπου να πηγαίνει όλη τη δίδια, ναι, από την περιφέρεια στο κέντρο που σας λέω. Χρειάζεται να κάνετε μερικά πράγματα, κάθε ψυχή, που λέγονται αυτά τα σοκ. Βλέπεις. Έτσι λοιπόν, όπως το πρώτο σοκ του φαγητού, τι είναι, το βάζεις στην κοιλιά έτσι όπως είναι και σπάει. Το λιώνεις. Ναι. Έτσι αυτό το λιώσιμο της πληροφορίας πρέπει να το κάνετε κι εσείς. Και αν δεν κάνετε αυτό το πράγμα, να λιώσετε την πληροφορία επειδή δεν ξέρετε, και να επιτρέψετε στον εαυτό σας να λιώσει η πληροφορία αυτό που ξέρετε, για να αφαιθείτε να γίνει ρευστό ώστε να πλαστεί διαφορετικά με τις ανώτερες συχνότητες, δεν θα λιώσει ποτέ. Και θα μείνει παγιωμένο στα τρία κατώτερα. Γιατί κάθε φορά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ρευστοποίηση του φωτός. Τα πάντα τα όλα. Οπότε, αν θέλετε εσείς να αναβαθμίσετε την πληροφορία μέσα σας, πρέπει να μάθετε να ρευστοποιείτε το φως. Εσείς στη μουσική, όταν έχεις τη μουσική, την περνάς σε MP3. Μετά την κάνεις σε W, τέτοιο όπως λέγεται. Τι κάνεις, ρευστοποιείς όλο αυτό έτσι την πληροφορία και την περνάς σε άλλα πράγματα. Όταν όμως θα την περάσεις το πιο απλό πράγμα και δεν θα την βάλεις σε βίντεο κασέτα, δεν θα την βάλεις σε CD, δεν θα την βάλεις στα παλιά, δεν θα την βάλεις σε MP3, αλλά θα την βάλεις και πήγε σε ματρόσκα για να χωράει παραπάνω. Και αυτό το πράγμα γίνεται και με την ψυχή. Αν δεν καταφέρεις να περάσεις σε ένα άλλο μοτίβο, σε άλλη συχνότητα, να έχει παραπάνω χωρικότητα, έτσι είναι η ψυχή σας. Είναι η μέγιστη χωρικότητα που έχετε. Εκεί πέρα το περνάτε. Καταλαβες. Αν όμως είστε στο CD, δεν χωράτε πολλά. Βλέπεις. Δεν γίνεται. Επομένως, λες καλά, πώς γίνεται σταμάτη να έχω όλη την τέτοια του κόσμου, του σύμπαντος και να είναι μέσα μου. Σε ποιο κομμάτι είναι μέσα, νομίζετε? Στο εθερικό DNA. Εκεί είναι. Όχι στο φυσιολογικό DNA, στο junk DNA, που λένε οι επιστήμονες. Καταλάβατε, εκεί είναι. Αλλά κάθε φορά το DNA αλλάζει συχνότητες μέχρι να γίνεται τόσο εθέριο που δεν το καταλάβεις. Και έτσι λες, τα 12 strands που έχω, στην πραγματικότητα μας τα κόψαν ένα νουνάκι, μας τα κάναμε, μας τα αντίξαμε αυτά, εν πάση περιπτώσει έχουν συμπιεστεί ή το έχουμε συνδυαστεί στα 3. Μετά θα πάμε στα 3,5 και μετά τα 3,5 αρχίζει να φεύγει για τη φυσική πραγματικότητα ο άνθρωπος.
Οπότε θα δουλεύουμε στα ανώτερα strands του DNA που είναι σε άλλους ανώτερους κόσμους. Αλλά θέλω να σας πω, κοιτάξτε η πληροφορία πώς ενσωματώνεται. Όταν εμείς λέμε να πάρει το μάθημα, λέμε από σενάριο κανονικό, έτσι όπως το βλέπουμε, 3D με τις 5 στήσεις, να το κάνουμε. Τι να το κάνουμε. Μάθημα. Ναι, σε τι. Πληροφορία. Στο τελευταίο τι είναι. Το τελευταίο στάδιο της πληροφορίας, αυτό που σας είπα. Εθερικό. Τι δηλαδή, ποιο. Τι είμαστε όλοι. Ψυχές. Ψυχές, άρα τι είναι η ψυχή. Ηλεκτρομαγνητισμός. Φως. Φως. Άρα όταν λέμε εμείς να πάρουμε το μάθημα, τι σημαίνει. Ότι όλο αυτό που βλέπουμε τώρα απορροφοποιημένο, όταν παίρνεις το μάθημα τι γίνεται. Το ανάγουμε σε φως. Ναι. Και το φως τι είναι. Πληροφορία. Πληροφορία ψυχή. Λέγεται για μας. Όταν μιλάς από την ψυχή, το φως τι είναι. Κάτι. Ο Θεός τι έχει. Πνεύμα. Έτσι. Γνώση. Γνώση. Συνείδηση. Καταλαβαίνεις. Τη γνώση. Όχι την πληροφορία. Τη γνώση. Λεπείς. Ξέρω, ναι. Λεπείς. Πάνω από την πληροφορία ξέρω, είναι η γνώση. Η γνώση δηλαδή είναι η δίληση της πληροφορίας. Όχι δίληση. Είναι το γέννημα. Το γέννημα. Όταν έχεις τη γνώση γίνεται όλα. Δηλαδή αυτό που λες ο Θεός το ένα έχει τη γνώση και τη γνώση του βγάζει στη διάσταση αυτή. Καταλαβες. Που εμείς το παίρνουμε σε ένα πληρεί το φορέα μας και το λες πληροφορία. Επειδή πληρεί το φορέα. Ναι, είδες. Καταλαβες. Okay, ναι, ναι. Γι' αυτό εσύ μπορεί να έχεις την πληροφορία επειδή πληρεί το φορέα. Μόλι πληρεί, γεμίζει δηλαδή ο φορέας σου, μέσα σε αυτό είμαι. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Ο Θεός όμως, επειδή τα πάντα πληρεί πανταχού παρών και τέτοια, το λέμε. Ο Θεός, η μέγιστη νοημοσύνη, δεν τα έχει όλα. Είναι τα πάντα. Ναι, αλλά εκεί υπάρχει γνώση. Αυτή μια φορά που είχα κοιμηθεί έτσι το βράδυ, είχα ανέβει σε πολύ ανώτερα κλίμακα, ξυπνάω σε μια διάσταση που ήταν όλα μαύρα. Μαύρα το λέω εγώ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ήταν μαύρα η διάσταση, αλλά υπήρχε παντού σκοτάδι. Και δεν υπήρχε αυτό, αλλά ένιωθα αυτό. Δεν υπήρχε μορφή, αλλά ένιωθα εγώ είμαι. Το εγώ είμαι. Αλλά το σκοτάδι που υπήρχε δεν έξω από μένα. Είναι λίγο περίεργο που τα λέω, αλλά έτσι τα καταλάβω. Και κάθε φορά η έννοια εδώ που λέμε εστιάζω, που λέμε με τα μάτια ή που να κάνω το κεφάλι ή κατευθύνομαι, γινόταν μόνο νοητικά. Και εκείνη τώρα που ήταν όλα μαύρα και όλα σκοτεινά και ήταν ένα μαύρο χωρίς όμως να είναι ότι δεν βλέπω, αλλά εγώ το φαντάζομαι σαν μαύρο, όπως το κατέβασα δηλαδή μετά στο φυσικό μου, ήμουν δηλαδή εγώ χωρίς σώμα, μια συνείδηση σκέτη, όλα ήταν μαύρα, ήμουν ταυτόχρονα όλα, ήμουν μόνος μου. Και οτιδήποτε πήγαινα να εστιάσω, δεν το εστίαζα και το περνά. Ήταν σαν να εστίαζα χωρίς να γυρνάω κεφάλι γιατί δεν είχα σώμα τίποτα και να ήξερα. Καταλαβες. Σαν να ήξερα. 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 Όχι ξέρω. Καταλαβες. Σαν αυτό το πράγμα να υπήρχε ήδη μέσα μου και εγώ απλά όταν λέω εστίαζα τι ήτανε. Να το έφερνα σε μια εστίαση που ξαφνικά να ξέρω, όχι να το μαθαίνω. Να το διαβάζω, να το κοιτάω, όχι να παίρνω την πληροφορία. Να είμαι η πληροφορία μέσα μου να την ξέρω. Καταλαβες. Σαν να κοιτάω τη ζωή και να ξέρω τη ζωή, τι είναι τα πάντα για τη ζωή. Σαν να κοιτάω το άλλο και να είναι άλλο, αλλά μην κοιτάω τίποτα. Είναι λίγο περίεργο. Αλλά αυτή η έννοια της εστίασης δεν ήταν ότι γύριζα κανένα κεφάλι και τίποτα. Ήταν ότι ξαφνικά, ό,τι και να ερχόταν δηλαδή στην εστίαση, α το πούμε έτσι, ήταν σαν να το ξέρα. Κατευθείαν. Και νιώθεις πολύ ευτυχισμένος. Ένιωσε ευτυχία. Δεν υπήρχε συναίσθημα. Δεν υπήρχε. Υπήρχε γνώση. Τα συναισθήματα ήταν πιο, πολύ πιο κάτω. Από αυτό. Στο boom το πρώτο που είπες πριν, μπορεί να βγάλει και πρόβλημα στο σώμα. Ποιο, το σοκ. Το σοκ, ναι. Τι να βάλει πρόβλημα. Δηλαδή παθαίνεις αυτό το σοκ, γιατί εμένα μου βγάλε χολή. Εκεί, ταυτόχρονα. Όχι, δεν σου βγάλε χολή. Δεν ξέρω αν σχετίζεται. Το σοκ μπορεί να γίνεται πολλές φορές του σώματος μέσα από αρρώστια. Μύηση του σώματος είναι η αρρώστια. Αυτή είναι η μύηση του σώματος. Έτσι μύεται το σώμα. Από τις διάφορες αρρώστιες που φεύγει από τον οργανισμό αυτόν που ήξερε να δουλεύει και επειδή τρώει τον ιό και μεταλλάσσεται, μαθαίνει να συμπεριφέρεται διαφορετικά και να δυναμώνει. Που χωρίς τον ιό, το σοκ του ιού δεν θα δυναμώνεις. Πώς είναι το εμβόλιο. Ναι. Καταλάβατε. Είναι σε ασχολεί κάτι καινούριο μέσα σου. Γι' αυτό σοκάρεσαι που δεν το περίμενες και δεν ήξερες να το αντιμετωπίσεις. Στο πρώτο τσάκρα δεν περνάς εκεί άλλο σοκ. Όταν ξεκινάς, δεν σοκάρεις εκεί με κάτι. Οι ερωτήσεις σου. Ναι. Δεν βασίζονται πάνω σε μια λογική ερμηνεία. Τι σημαίνει στο πρώτο τσάκρα δεν περνάς σοκ. Αυτό που ανέφερες για το τέταρτο. Αναφέρεις ότι περνάς δύο σοκ. Γι' αυτό σας είπα,
άμα είσαι εδώ και ακούγες, είπα το ρε μη. Α, ναι. Και μετά περάσει τη δίεση. Ναι, δεν έχει δίεση εκεί, να έχει δίεση. Οπότε είναι μερικά πράγματα που πλέον τα βγάζεις κατευθείαν από μόνο σου. Όπως είναι όταν η φύση, όταν εσύ ακόμα δεν έχεις συνείδηση, σε μεγαλώνει και σου δίνει και μπαμπά και μαμά και όλα αυτά που χρειάζεσαι, στα παρέχει γιατί εσύ ακόμα δεν ξέρεις. Και μετά όμως πρέπει να κάνεις κάτι εσύ. Αλλιώς άμα σε αφήσει μετά ο μπαμπάς ή η μαμά και εσύ δεν λειτουργήσεις τον αυτόνομο εαυτό σου, θα πεθάνεις. Έτσι δεν είναι. Ναι, θα πεθάνεις. Άρα ακριβώς όλα λειτουργούν έτσι. Στην αρχή στα δίνει όσο δεν μπορείς, αλλά την ώρα που θα πρέπει εσύ να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, σε παρατάει. Και επειδή σε σου έρχεται κάτι πρωτόγνωρο, λες, όχ, έλειψη, όχ, έφυγα, όχ, μοναξιά, όχ, τι θα κάνω, όχ, τώρα πώς θα ζήσω χωρίς τον παπά μου, τη μαμά μου, όχ, πώς θα ζήσω χωρίς τον Θεό, όχ, χωρίς τον παράδεισο, όχ, χωρίς το πνεύμα μου, όχ, χωρίς τη μαγεία μου. Καταλαβαίνετε. Όλα αυτά είναι, εμείς τα λέμε σοκ, γιατί στην πραγματικότητα δεν γίνεται. Είναι σαν σεισμοί μέσα σου που σου δίνουν μια καινούρια δόνηση από αυτή τη σταθερή που ήξερες. Γι' αυτό και ο σεισμός σημαίνει σοκ και μια φορά. Γιατί σε κουνάει διαφορετικά για να συλλάβεις άλλα πράγματα που άλλοι που νιώσουν έτσι, διότι καταλάβαινες. Έτσι δεν είναι. Τι είναι και νομίζει η μουσική. Σεισμοί είναι η μουσική. Γι' αυτό τώρα σιγά σιγά μόλις τα ενοποιήσουμε όλα, θα ξεκινήσουμε να καταλάβουμε ότι τώρα ο ήχος θα γίνεται με το φως και ο φως με το ήχο. Έτσι σου είχα πει πιο παλιά, πριν 10 χρόνια σας το είχα πει ότι θα γίνει και σιγά σιγά θα το δείτε πώς θα γίνεται. Ωραία. Θα παίζει μουσική με φως. Μόλις συλλάβουν οι επιστήμονες πώς γίνεται το φως αλλάζοντας, καταλάβεις όταν τον κρυστάλλο να αλλάζουν έτσι τις δυναμικές, θα δεις μόλις το μετατρέπουν σε ήχο, θα δεις πόσο πολύ αυτές οι αλλαγές του φωτός θα βγάζουν ήχο. Και μετά όπως κάνανε και πιο παλιοί με τον ήχο, πώς αλλάζει το φως. Γιατί στην πραγματικότητα ένα είναι όλα. Απλά σε διαφορετικές καταστάσεις. Δηλαδή να το βλέπεις με τα μάτια, να το ακούσουμε με τα αυτιά. Καταλαβαίνεις, το ίδιο πράγμα είναι. Το άλλο το μυρίζει με τη μύτη, αλλά όλα ίδια είναι. Εμείς έχουμε διαφορετικά. Έτσι και τα συλλαμβάνουμε το ίδιο, σε διαφορετικές πτυχές. Και τις λέμε πέντε στήσεις. Ναι, ναι, έτσι δεν είναι. Είναι διαφορετικές. Έτσι, και το άρωμα και πώς συμβαίνει όλα. Τα πάντα, Είναι ένα και εμείς τα βλέπουμε διαφορετικά. Βλέπεις. Και επειδή ο νους μας τα έχει κάνει το ένα πάλι να φαίνει διαφορετικά, λέμε το illusion των μορφών. Υπάρχουν και μαρτυρίες από ανθρώπους που έχουν πάθει, βρίσκονται την ώρα ενός εγκεφαλικού και έχουν πει ότι εκείνη τη στιγμή άκουγα, λέει, το φως. Άκουγα το φως. Γιατί ο εγκέφαλος σταμάτησε να. Γιατί ο εγκέφαλος είναι υπολογιστής και μόλις σταματάει ο υπολογιστής, σταματάει η γλώσσα. Άρχισε λίγο να αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Ναι. Γι' αυτό οι άνθρωποι μπορεί να έχει καταστραφεί ο εγκεφαλός τους και ακόμα να ζουν. Και να ονειρεύονται. Γιατί ο εγκέφαλος σας είπα ότι είναι μηχανή. Τα λέμε και στα μαθήματα. Οπότε, μόλις αρχίσετε και συνειδητοποιήσετε αυτά τα πράγματα και αρχίσετε και εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας όλα αυτά τα πράγματα και τα συλλαμβάνετε και τα δέσετε κανονικά μέσα σας, τότε θα δείτε πόσες φορές αυτό το matrix που βλέπετε εσείς, θα δείτε πόσες ακόμα παραπάνω που εσείς το υποσυνείδητες έχετε, πτυχές έχει. Και ότι αυτή που λέτε πραγματικότητα έχει τόσες πολλές πληροφορίες να σας δώσει. Και φαίνεται εμείς ότι βλέπουμε όλο το ίδιο. Κλείστο τότε αυτό που γράφεις.